Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην πλατεία Παπαδιαμάντη. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Θα δείτε τα μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου, όπως και του Τρίτου Νηπιαγωγείου Σκιάθου, για να κάνουμε την κλήρωση της λαχιοφόρου αγοράς που έγινε κατά την περίοδο των γιορτών και να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί. Μαζί μας, για να πραγματοποιηθεί αυτή η κλήρωση, είναι ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου, που θα είναι και οι συμμετέχοντες στην ουσία που θα αναδείξουν τους τυχερούς λαχνούς. Από μένα καλή χρονιά. Θα δώσω το λόγο στην Πρόεδρο του Συλλόγου. Του Συλλόγου και του Δεύτερου Δημοτικού και του Τρίτου, όπως είχαμε πει και στον Μπαζάρ. Ναι, πολύ σωστά. Να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία και όπως λέω με ελευθερία, επιτέλους. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στους συντοπίτες μας. Ελπίζουμε η χρονιά να είναι καλύτερη. Και μακάρι αυτά τα δώρα που με πολύ αγάπη προσφέρουμε να τα χαρούν και να τους έχουμε αλλάξει έστω λίγο την καθημερινότητα. Και τη διάθεση. Και τη διάθεση, προπαντός. Πολύ ωραία. Θα ήθελα κάποια άλλη κυρία να πει τις ευχές της, πρέπει να ξεκινήσω. Να ευχαριστήσουμε και όλους όσους μας βοήθησαν και μας στήριξαν στην λαχιοφόρο αγορά. Και τις ευχές μας για καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Πολύ ωραία. Σίγουρα σημασία έχει να δούμε και ποια είναι τα δώρα και τι θα είναι αυτό που θα λάβει ο κάθε τυχερός. Θα ξεκινήσουμε, είπαμε, σίγουρα πρώτα από τον Σύλλογο, από το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο. Οπότε εδώ τα δώρα είναι μία Smart TV Panasonic, 50. Το δεύτερο μεγάλο δώρο είναι ένα ποδήλατο, Energy Sniper. Mm-hmm. Είναι ηλεκτρικό? Όχι, κανονικό. Okay. Και ένα πολυμηχάνημα laser. Είναι εκτυπωτής. Εκτυπωτής πολυμηχάνημα. Πολύ ωραία. Οπότε, θα ξεκινήσουμε αντίστροφα. Το δώρο που θα κληρώσουμε πρώτο θα είναι το τρίτο, δηλαδή το πολυμηχάνημα. Και θα έρθει ποιο παιδάκι να τραβήξει το πρώτο λαχνό? Θα έρθει κερασία. Έλα. Να τα ανακατέψουμε το λίγο. Ανακάτεψα τα και εσύ. Ωραία, θα πάρει ένα. Αποφάσισα. Έλα, δείξε το, δώσ' μου. Δώσ' Δημήτρης Καστόπουλος. Πολύ ωραία. Έχουμε και το κινητό του. Ένα πολυμηχάνημα λοιπόν εκτυπωτής HP Laser στο Δημήτρη Καστόπουλο. Mm-hmm. Το δεύτερο μεγάλο δώρο θα μας κάνει την τιμή ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαννίτσης, να διαλέξει το λαχνό, τον τυχερό. Ορίστε. Καλή χρονιά και από μένα και ό,τι καλύτερο στους συμπολίτες μας. Mm. Με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντιδήμαρχε. Αλεξάνδρα. 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 Όχι Αλέξανδρος. Όχι, Αλεξάνδρα. Έχει και ένα τηλέφωνο. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα να επικοινωνήσουμε. Όχι, έχουμε το τηλέφωνο. Θα επικοινωνήσουμε λοιπόν για να λάβει το ποδήλατο Energy που κέρδισε. Ωραία. Και το μεγάλο δώρο, την 50 τηλεόραση, Δήμαρχε. Καλή μας κάνετε τιμή. Ανακατεύουμε καλά. Πλάκα έχει να έχει δείξει τα χέρια σου, ε. Αλλουνού όμως, όχι τη δική σου. Θυμίζει και το Δήμο λίγο αυτό. Λοιπόν, Τσανάκα Ιωάννης. Και άφησε και στο Δήμο. Ούτε επίτηδες. Όχι πλάκα τώρα. Ναι, πλάκα. Πραγματικά. Να ευχηθώ κι εγώ καλή χρονιά για ακόμα μια φορά σε όλους, με υγεία, πολλές χαρές, τύχη. Να είναι η πανδημία ανάμνηση το 22 και να συγχαρούμε και το έργο, για το έργο του το Σύλλογο, το Σύλλογο Γονέων. Εμείς έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τα σχολεία και σίγουρα θα μας βρείτε ένθερμοι μου συμπαραστάτες. Μια ανάμνηση το 22 και να συγχαρούμε και το έργο, για το έργο του το Σύλλογο, το Σύλλογο Γονέων. Εμείς έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τα σχολεία και σίγουρα θα μας βρείτε ένθερμοι μου συμπαραστάτες σε οτιδήποτε κάνετε. Ευχαριστούμε. Και καλή συνέχεια στο έργο σας λοιπόν και καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να μας δώσετε λίγο χρόνο να αλλάξουμε. Βεβαίως, να αλλάξουμε τους λαχνούς. Θα πάμε στην ίδια ακολουθία. Εννοείται. Τα δώρα του Τρίτου Νηπιαγωγείου θα είναι, κληρώνουν μία κουζινομηχανή. Είναι το πρώτο μεγάλο δώρο. Το δεύτερο είναι
ένα Bourbon Stick Tornado. Δεν γνωρίζω αν το λέω καλά σαν μάρκα, αλλά είναι μια επαναφορτιζόμενη σκούπα. Νομίζω είναι ένα πολύ καλό δώρο και εδώ και μια μεγάλη υποστήριξη. Και το τρίτο μεγάλο δώρο θα είναι μια καφετιέρα Nespresso. Οπότε, περιμένουμε με αγωνία να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί λαχνοί. Θα συνεχίσουμε και πάλι αντίστροφα, δηλαδή από το τρίτο δώρο στο πρώτο. Σε αυτή τη δομή θα συγκεντρωθούν και πάλι δίπλα μας οι παρευρισκόμενοι και θα ξεκινήσουμε και πάλι με τα παιδιά να κάνουν την έναρξη και να δίνουν την τύχη τους και το γούρι τους. Και θεωρώ ότι θα απολαύσουμε και πάλι τυχερά στιγμιότυπα όπως το προηγούμενο. Και η έκπληξη. Και η έκπληξη. Γι' αυτό φύγατε όλοι και με αφήσατε μόνοι. Για να γίνει πάλι το πλάνο μας γιορτινό, έτσι. Ακριβώς. Καλά είπαμε ότι θα είναι πιο μεγάλο. Ναι. Ωραία. Δεν το ξέραμε, δεν πειράζει. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε ξεκινάμε. Ξεκινάμε το τρίτο νηπιαγωγείο. Έχω πει ήδη εγώ τα δώρα. Έχω ενημερώσει λοιπόν το κοινό στο ότι ξεκινάμε και έχουμε και εδώ μια πολύ ωραία γκάμα. Βοήθησαν λοιπόν πολύ και οι χορηγοί και σας υποστήριξαν με ενδιαφέρουσες προτάσεις δώρων που θα κερδίσουν. Θα θέλαμε εδώ να ευχαριστήσουμε τους αδερφούς Τσιτσόνι που μας πρόσφεραν το ένα από τα δύο δώρα. Τα άλλα δύο δώρα τα έχουμε αγοράσει εμείς από το ταμείο μας, όπως έγινε και με το δημοτικό αντίστοιχα που αγοράστηκαν. Πολύ ωραία. Οπότε... Βέβαια, δεν μπορώ να πω, θα ευχαριστήσω όλους τους καταστηματάρχες που μας βοήθησαν, μας διευκόλυναν ώστε να μπορέσουμε να τα αποπληρώσουμε και φυσικά έκαναν πολύ καλές τιμές για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Πολύ ωραία η κίνηση. Ευχές να δώσω εγώ σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη και δημιουργία. Και να είναι ανάμνηση ο κορονοϊός πια, να επιστρέψουμε στη ζωή μας όπως ήταν πριν. Και καλύτερα. Ναι, και καλύτερα. Καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με τη μικρή μας φίλη τη Μαγδαλίνη, η οποία θα κληρώσει την καφετιέρα Nespresso. Για να δούμε. Λοιπόν, Αλεξία Παπαδοπούλου. Ωραία, και από το σχολείο μας. Τέλεια. Βρίσκουμε κάποιον γνωστό λοιπόν όλοι, κάθε φορά. Τέλεια. Αντιδήμαρχε, θα μας ξανακάνετε την τιμή για το δεύτερο δώρο, που είναι η επαναφορτιζόμενη σκούπα. Α, για σκούπα, ωραία. Ναι, νομίζω έχετε καλές επιλογές κάθε φορά. Στάθης Θεοδόρου. Ναι. Καλορίζικη. Καλορίζικη. Καλορίζικη σκούπα. Πολύ ωραία. Δήμαρχε, παρακαλούμε. Παρέλεσε το δήμαρχο σε λαχνούς. Έχουμε το δημοτικό συμβόλαιο πάντως. Κουζινομηχανή πάντως θα κερδίσει, για να δούμε. Για να δούμε. Βεργετάκης Ιωάννης. Βεργετάκης Ιωάννης. Ωραία. Δεν είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακόμα, προς το παρόν τουλάχιστον. Μπορεί να είναι επόμενος υποψήφιος. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή. Και κάπου εδώ εμείς σας χαιρετάμε. Και θα απολαύσουμε την ωραία πλατεία και του χρόνου με υγεία. Και χαρά και χωρίς μάσκες. Αμήν, αμήν.